Άγγελος Σωμακοβλής είναι υποψήφιος στην περιφέρεια και πρέπει να το στηρίξουμε γιατί είναι συντοπίτης μας. Ήταν ένα καινούριο αγώνα, καταλαβαίνετε. Έχουμε και μία άλλη υποψήφια με τον κύριο Τζιζικώστα. Πες το επίθετο σου. Πες το επίθετο. Η Μαργαρίτα, υπογετή που κάθεται εκεί και πρέπει να σηκωθεί για να πει. Καλησπέρα σε όλους. Αυτοί λοιπόν είμαστε οι υποψήφοι τώρα. Και από εσάς τι θέλουμε, να μας στηρίξετε. Αλλά όχι με την ψήφο σας. Εδώ είναι η διαφορά τώρα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω που στο κάλεσμα των υποψηφίων μας, της παράταξής μας, είστε εδώ για να στηρίξετε ο καθένας με τον τρόπο του. Θα σας πω εγώ τι θέλω και ξέρω ότι μπορείτε να το κάνετε. Και για το ότι είστε εδώ, για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση. Η παράταξή μας κάνει έναν πολύ μεγάλο και σπουδαίο αγώνα για να πετύχει τη νέα θητεία του. Πράγματα τα οποία για το Δήμο Θερμαϊκού θα είναι όχι απλά μεγάλη όδη, αλλά είναι σίγουρο πως η νέα θητεία θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξεδιπλωθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι σχεδιασμένα και θα κάνουν το Δήμο Θερμαϊκού τον πρώτο στη χώρα σε ανάπτυξη και καινοτομία, να το ξέρετε. Λεπτομέρειες όμως θα σας τις πω το Σάββατο στη συγκέντρωση στην πλατεία της Περαίας. Σήμερα θα σας πω μόνο μερικά και θα ξεκινήσω από το πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Δεν είναι λοιπόν η ψήφος. Ο καθένας, η καθεμία από εσάς θα πάει να ρίξει μία ψήφο και την ευχαριστούμε και τον ευχαριστούμε. Για δείτε όμως λίγο το περιβάλλον σας, δείτε την γειτονιά σας, δείτε τους συγγενείς σας, δείτε τους φίλους σας. Όλους αυτούς θέλουμε εμείς. Και αυτούς μόνο εσείς μπορείτε να τους φέρετε κοντά μας και να γίνουν ψηφοφόροι μας και να γίνουν η δύναμή μας που είναι πραγματικά. Αλλά ξεκινώντας από εσάς. Εσείς είστε η ρίζα, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαδώσουν παντού, από άκρη σε άκρη και σε όλους τους συμπολίτες μας, αυτό το μήνυμα της νίκης και της δημιουργίας, όχι απλά της νίκης, θα κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και κάτι έγινε και ξεχάστηκε την άλλη στιγμή. Της δημιουργίας, λέω εγώ. Διότι η νέα θητεία, επαναλαμβάνω, θα είναι τέτοια που θα ευχαριστήσει, είναι σίγουρος, όλους τους συνδημότες μας και αυτή είναι η επιδίωξη δική μας. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Αυτή είναι η προοπτική της δικής μας παράταξης. Τι δηλαδή, εγώ στους συνδημότες μου θέλω να βλέπω χαμόγελα. Θέλω να είναι ευχαριστημένοι. Να περπατάνε ανέτα στον δρόμο και να μην φοβούνται ότι θα πέσει ένα αυτοκίνητο επάνω τους και θα τους χτυπήσει γιατί δεν έχουν πράσπεδα. Να έχουμε φωτισμένους δρόμους για να μην κυκλοφορούμε στα σκοτάδια. Να έχουμε πάρκινγκ για να μπορούμε να παρκάρουμε άνετα. Να έχουμε σχολεία να μπορούμε να στέλνουμε τα παιδιά μας σε υποδομές τέτοιες που να είναι αξιοζήλευτες και όχι απλά παλιά σχολεία. Να έχουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη και το βιωτικό μας επίπεδο οπωσδήποτε να αναβαθμιστεί. Και ξαναλέω ότι λεπτομέρειες πολλές θα πω το Σάββατο στην κεντρική μας ομιλία αυτή, δηλαδή 7.30 ώρες στην πλατεία της Περαίας. Τώρα όμως μιλάμε για τη στρατηγική και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι υποψήφοι και πρέπει εδώ να κάνω και μια παρένθεση. Καλή είναι η παλή. Πολύ καλή είναι η παλή και η εμπειρία τους χρειάζεται και είναι απαραίτητη και τους χρειάζομαι και εγώ σαν δήμαρχος συνεργάτες. Αλλά όμως κοντά στους παλιούς, αν δεν μπολιάσουμε και νέους ανθρώπους, και νέους ανθρώπους δεν εννοώ ηλικιακά κάτι. Εννοώ νέους ανθρώπους που για πρώτη φορά θα ασχοληθούν με την πολιτική. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους δώσουμε εμείς δύναμη. Πρέπει να τους στηρίξουμε με την ψήφο μας, αλλά και με την υποστήριξή μας για να γίνουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με τους παλιούς και τους έμπειρους να φέρουμε ακόμα γρηγορότερα και ακόμα περισσότερα καλά αποτελέσματα για το Δήμο Θερμαϊκού.